Η Σάμος, στη μακραίων ιστορία της, ανέδειξε τρεις σπουδαίους πολιτικούς άνδρες. Κατά τον 6ο π.Χ. αιώνα, τον τύρανο Πολυκράτη, χάρη στον οποίο έμεινε στην παγκόσμια ιστορία. Το 1821, τον λογοθέτη Λικούργο, χάρη στον οποίο η Σάμος απελευθερώθηκε από τους Τούρκους και αγωνίστηκε να ενταχθεί στο ελληνικό κράτος. Το 1912, το Θεμιστοκλή Σοφούλη, χάρη στον οποίο επετεύχθη η ένωση με την Ελλάδα. Το 1912 είναι μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για την ιστορία του ελληνικού έθνους. Ικαρία, Θεσσαλονίκη, Κοριτσά, Σάμος, η μία μετά την άλλη απελευθερώνονται από τους Τούρκους και προσαρτώνται στην πατρίδα. Σημαντικοί Έλληνες, όπως ο Παύλος Μελάς, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Γεωργάκης Ζωγράφος, ο Διάδοχος Κωνσταντίνος, ο Ίων Δραγούμης, ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, εμπνέουν και παρασύρουν προς τη δόξα και την ελευθερία τον ελληνικό λαό που ήταν υποτελής στους Οθωμανούς. Έναν αιώνα αργότερα, το 2012, ο ελληνικός λαός τίνει να ξεχάσει τους αγώνες και τις θυσίες των προγόνων του, λησμονώντας ότι λαός που δεν θυμάται την ιστορία του δεν έχει μέλλον. Ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, ο επαναστάτης αρχαιολόγος του 1912, που πρωτοστάτησε στην ένωση της Σάμου με την Ελλάδα, πέθανε το 1949, στην προσπάθειά του από τη θέση του Πρωθυπουργού τότε, να ενώσει ξανά τη χώρα που σπαρασόταν από τον εμφύλιο πόλεμο. Παρά τη μακρά και διακεκριμένη πολιτική του σταδιοδρομία, ελάχιστοι Έλληνες πριν των Σαμίων τον θυμούνται ακόμη. Μαζί του ξεχάστηκαν και άλλοι Σάμοι αγωνιστές, όπως ο λογοθέτης Λικούργος, ο καπετάν Σταμάτης Γεωργιάδης, ο Κωνσταντίνος Λαχανάς, οι Μητροπολίτες Κύριλλος και Κωνσταντίνος, ο Ζήσιμος Σίδερης, ο Γεώργιος Σοφούλης, ο Γιάννης Χατζηγιάννης και πολλοί άλλοι. Η Ιωνική Σάμος έφτασε στην ακμή της κατά τον 6ο αιώνα π.Χ. υπό τον τύρανο Πολυκράτη.
τα πιο εντυπωσιακά έργα στο νησί ήταν τέσσερα. Τα Πολυκράτεια τείχη, μήκους 6.430 μέτρων που οχύρωναν την πόλη, το Ευπαλίνιο Όριγμα, υδραγωγείο που κατασκευάστηκε στα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. από το μεγαρίτη αρχιτέκτονα Ευπαλίνο, πρόκειται για μία σύραγγα βόρεια της πόλης, μήκους 1.036 μέτρων, που διασχίζει το βουνό και προκαλεί το θαυμασμό για την εξαιρετική ακρίβεια της διάνοιξης, δεδομένου ότι για το έργο χρησιμοποιήθηκαν απλά όργανα μέτρησης και εργαλεία της εποχής. Το λιμενικό έργο, το χώμα εν θαλάσσι, ένας μόλος μήκους 360 μέτρων, πάνω στον οποίο θεμελιώθηκαν τα νεότερα έργα του λιμένου Στιγανίου, του σημερινού Πυθαγορείου. Τέλος, το Ηραίο της Άμμου, που υπήρχε από τον 8ο αιώνα π.Χ., αλλά γνώρισε νέα περίοδο ακμής, χάρη στην οικοδόμηση του νέου Ιωνικού δίπτερου ναού της Σύρας, που χαρακτηρίστηκε από τον Ηρόδοτο ως ο μεγαλύτερος ναός της Ελλάδας. Mein Name ist Wolf-Dietrich Niemeyer. Ich bin Direktor des Deutschen Archäologischen Institutes in Athen und der Ausgrabungen hier im Heraion von Samos, wo das Deutsche Archäologische Institut seit 1923 gräbt. Die ersten Ausgrabungen hier am großen Tempel des Polykrates, von dem diese einzige Säule noch steht, halb von einst 155. Εκείνο τον αιώνα, λόγω της οικονομικής άνθησης, στο νησί αναδείχθηκαν μεγάλες μορφές στο χώρο της επιστήμης και της τέχνης. Ο μαθηματικός και φιλόσοφος Πυθαγόρας, οι αρχιτέκτονες του Ηραίου και πρωτοπόροι της γλυπτικής τέχνης Ρίκος και Θεόδωρος, ο ποιητής Σιμονίδης ο Αμοργίνος. Αργότερα, ο αστρονόμος Αρίσταρχος, θεμελιωτής του ηλιοκεντρικού συστήματος και ο φιλόσοφος Επίκουρος. Το 479 π.Χ., στην περιοχή της Μικάλης, οι Αθηναίοι, με τη βοήθεια των Σαμίων, νίκησαν τους Πέρσες σε ναυμαχία και πεζομαχία, θέτοντας τέλος στις προσπάθειές τους να επεκταθούν προς τη Δύση. Ωστόσο, η επιθυμία των Σαμίων να ακολουθήσουν αυτόνομη πολιτική προσέκρουσε στην πολιτική βούληση των Αθηναίων, οι οποίοι, αφού την κατέκτησαν, κατέστρεψαν την πόλη και τα οχυρωματικά έργα και εξόρισαν τους κατοίκους της. Κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, η Σάμος, παρικμασμένη πλέον, περιήλθε στη ζώνη επιρροής των Πτολεμαίων της Αιγύπτου και αργότερα κατέληξε θέρετρο για Ρωμαίους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονταν ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Η Σάμος περιλήφθηκε στην επικράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πιθανόν στα 1479 με 1480, ποτέ όμως δεν εντάχθηκε πλήρως στο διοικητικό και οικονομικό μηχανισμό του κράτους. Η Σάμος είναι ένα νησί με ιδιαίτερη επαναστατική παράδοση. Ήδη από τα τέλη του 15ου και τις αρχές του 16ου αιώνα είχαν δοθεί από την υψηλή πύλη στο νησί και στους κατοίκους του προνόμια συγκεκριμένα που δημιουργούσαν έναν ημιαυτόνομο βίο. Και έτσι όταν το 1821
ξέσπασε η Επανάσταση, δημιουργήθηκε εδώ πολύ εύκολα ένα αυτόνομο κράτος υπό τον λογοθέτη Λυκούργο που ήταν ο πολιτικός αρχηγός της Σαμιακής Επανάστασης. Η Ελληνική Επανάσταση κηρύχθηκε στη Σάμο στις 18 Απριλίου 1821 από τη φατρία των Καρμανιόλων με επικεφαλής τον λογοθέτη Λυκούργο και επικράτησε λόγω της απουσίας ισχυρών Οθωμανικών δυνάμεων. Το καλοκαίρι του 1821, τον Αύγουστο του 1824 και το καλοκαίρι του 1826, οι Σαμιώτες υπό την ηγεσία του Λυκούργου κατόρθωσαν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τρεις μεγάλες επιθέσεις του Οθωμανικού στόλου. Για 2 χρόνια, 1828-1830, εγκαταστάθηκε στο νησί διοίκηση διορισμένη από τον Καποδίστρια. Όμως, τελικά η Σάμος δεν περιλήφθηκε στο νέο ελληνικό κράτος του 1830. Για γεωπολιτικούς και γεωστρατηγικούς λόγους ήταν αδύνατον η Σάμος να συμπεριληφθεί στο πρώτο μικρό περιορισμένο ελληνικό κράτος. Βρίσκεται στο μαλακό υπογάστριο, όπως κανείς μπορεί να δει και βλέποντας μόνο το χάρτη, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η ανεξάρτητη Σαμιακή Πολιτεία άντεξε μέχρι το 1834, οπότε επιβλήθηκε δια των όπλων το ηγεμονικό καθεστώς. Από το 1834 μέχρι το 1912 είναι η περίοδος της ηγεμονίας, η οποία ως υποτελής του Σουλτάνου είχε την υποχρέωση να πληρώνει φόρο και να δέχεται διορισμένο αρχηγό, διοικητή, τον ηγεμόνα από την υψηλή πύλη. Ο λογοθέτης Λυκούργος, ο καπετάν Σταμάτης, ο καπετάν Λαχανάς και οι οπαδοί τους αυτοεξορίστηκαν στη Χαλκίδα. Εδώ είναι η μονή της Μεγάλης Παναγίας, ένα μοναστήρι ιδιαιτέρως συνδεμένο με αυτές τις καταστάσεις, διότι ήταν η έδρα των επαναστατικών κινημάτων των Σαμίων. Από αυτό το χώρο το 1834 με την επιβολή της ηγεμονίας έφυγαν ο λογοθέτης Λυκούργος, ο τότε Μητροπολίτης Σάμου, ο Κύριλλος και οι άλλοι προτεργάτες για να φύγουν εξόριστοι στην Ελλάδα, όπου και εξόριστοι πέθαναν. Η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα προς το τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα ήταν ασταθής και αβέβαιη, καθώς οι κυβερνήσεις εναλλάσσονταν μεταξύ τους χωρίς να προβαίνουν σε ουσιαστικό έργο. Επιπλέον, ο ατυχής πόλεμος του 1897 είχε αναγκάσει την ιτημένη Ελλάδα να προβεί σε δανεισμό ώστε να αποζημιώσει τους Τούρκους. Γεγονός που οδήγησε στην επιβολή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου στη χώρα μας επί 50 έτη. Καθώς έδιε ο 19ος αιώνας, η εικόνα της Σάμου ήταν πολύ διαφορετική πλέον από ό,τι πριν από μια εικοσαετία. Είχαν χτιστεί σχολεία. Είχαν ολοκληρωθεί εργασίες στα 2 μεγάλα λιμάνια του νησιού. Κατασκευαζόταν η αμαξητή οδός Βαθέως Καρλοβάσου.
αδιάψευστοι μάρτυρες της εξέλιξης, αποτελούσαν ένα πλήθος υπέροχων νεοκλασικών κτηρίων. Το Μέγαρο της Βουλής, το Ηγεμονικό Μέγαρο, το Πυθαγόριο Γυμνάσιο, η Μαυρογένειο Σχολή στο Βαθύ, η Πορφυριάδα Σχολή, το Χατζηγιάννιο Παρθεναγωγείο, το Ηγεμονείο στο Καρλόβας. Παρά το γεγονός ότι δόθηκαν εντός εισαγωγικών προνόμια στους Σαμιώτες να έχουν τη δική τους γενική συνέλευση, να έχουν τη δική τους εσωτερική κυβέρνηση, να έχουν τη δική τους σημαία, να μην έχουν όμως εξωτερικές σχέσεις, να έχουν τις εκκλησίες τους, να έχουν τη δική τους εκπαίδευση. Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι ήταν υποτελείς του Σουλτάνου τους δημιουργούσε πάντοτε μία απέχθεια. Όσο όμως εδραιωνόταν η αυτονομία, τόσο πιο έκδηλος γινόταν ο ιδεολογικός προσανατολισμός προς την Ελλάδα. Οι Σαμιώτες προσπάθησαν, η Σαμιακή ηγεμονία δηλαδή, προσπάθησε να εφαρμόσει και στην εκπαίδευση και σε άλλα ζητήματα τα ελληνικά πρότυπα και στα τέλη του αιώνα, ύστερα από πιέσεις, εψήφισε νόμο καθολικής ψηφοφορίας. Ο νόμος αυτός ήταν παρόμοιος με τον ελληνικό νόμο της μυστικής διασφαιριδίων ψηφοφορίας. Την ίδια εποχή, η επιστροφή από τη Γερμανία του αρχαιολόγου Θεμιστοκλή Σοφούλη, γιου του πλούσιου μεγαλέμπορου και πληρεξούσιου Πανανού Σοφούλη, θα άλλαζε ριζικά την πολιτική κατάσταση στο νησί. Μέσα σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο αναδεικνύεται η μορφή ενός νέου πολιτικού, του Θεμιστοκλή Σοφούλη, ο οποίος έχει σπουδάσει αρχαιολόγος, έχει πανεπιστημιακή μόρφωση, ευρωπαϊκή παιδεία, είναι κοσμοπολίτης, έχει ζήσει στη Γερμανία, έχει ζήσει στην Αθήνα, στη Σμύρνη και έρχεται με τον αέρα ενός νέου, αισιόδοξου ανθρώπου, ο οποίος έχει φιλοδοξίες πολιτικές. Ο Θεμιστοκλής Σοφούλης γεννήθηκε στο Άνω Βαθύ το 1860. Σπούδασε αρχαιολόγος και το 1884 παρουσίασε τη διατριβή του υπό τον τίτλο «Ο Άδης στην αρχαία τέχνη» στο Πανεπιστήμιο του Würzburg με καθηγητή τον διαπρεπή γερμανό αρχαιολόγο Βίλεμ Μπρουν. Το 1895 η Ελληνική Αρχαιολογική Εταιρεία του ανέθεσε την ανασκαφή της αρχαίας Μεσίνης. Βρισκόμαστε μέσα σε έναν από τους πιο ελκυστικούς θεατρικούς χώρους, όχι μόνο της αρχαίας Μεσίνης, θα έλεγα, αλλά ολόκληρης της Ελλάδος. Είναι ένα κομψοτέχνημα αρχιτεκτονικής, είναι ένας θεατρικός χώρος ενταγμένος μέσα στο κέλυφος του Ασκληπίου, το οποίο ανεσκάφη το 1895 και ήρθε στο φως για πρώτη φορά με τις ανασκαφές του Θεμιστοκλή Σοφούλη. Προσβληθείς όμως από ελονοσία, εγκατέλειψε τη Μεσίνη και επέστρεψε στη Σάμο. Το 1898, στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδος, με σύνθημα τη διεύρυνση των προνομίων των Σαμίων, συνέστησε το Προοδευτικό Κόμμα. Το 1900 αναμετρήθηκε εκλογικά με το κυρίαρχο μέχρι τότε κόμμα του Γιάννη Χατζηγιάννη, αντιπροσώπου από το Καρλόβαση, και εξελέγει για πρώτη φορά πληρεξούσιος βαθέως. Το κόμμα του Σοφούλη παίρνει την εξουσία και αρχίζει τις μεταρρυθμίσεις. Και βέβαια αμέσως συνδέεται από τους Σαμιώτες με το προαιώνιο όραμα, με το όραμα ελευθερίας, δηλαδή με την ένωση με την Ελλάδα, με το ελεύθερο ελληνικό κράτος. Παράλληλα, έχοντας ως πολιτικό όραμα την ανάδειξη της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς Σάμου και Ελλάδας, το 1902 ανέλαβε μαζί με τον Παναγιώτη Καβαδία και στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Ελληνική Αρχαιολογική Εταιρεία
τη διεύθυνση των πρώτων αρχαιολογικών ανασκαφών στο Ηραίον της Σάμου. Hier die ersten Ausgrabungen haben Anfang des 20. Jahrhunderts vor mehr als 100 Jahren Themistokles Sophoulis zusammen mit Panayotis Kavadias. Η ανασκαφή αυτή ήταν η τελευταία στη σταδιοδρομία του ως αρχαιολόγος. Ο Σοφούλης, κατά την πολιτική ρητορία της εποχής, είναι ο νέος λογοθέτης. Είναι ο διάδοχος του λογοθέτη Λυκούργου, αυτός ο οποίος θα οδηγήσει τους Σαμιώτες σε αυτό που δεν μπορούσαν να κάνουν το 1830. Και αρρωγός σε αυτή του την προσπάθεια έρχεται η Εκκλησία. Ο τότε Μητροπολίτης Σάμμου Κωνσταντίνος Βοντζαλίδης, με την υποστήριξη του Οικουμενικού Πατριάρχη Ιωακείμ του Τρίτου, κατήγγειλε εγγράφως την καταπάτηση των προνομίων από τον Κοπάση και τάχθηκε υπέρ των θέσεων του Σοφούλη, στάση που επέστειρε την οργή του ηγεμόνα. Ο Θεμιστοκλής Σοφούλης γνώριζε ότι οι Τούρκοι επιθυμούσαν να καταστήσουν τη Σάμμο εκ νέου τουρκική επαρχία. Γι' αυτό αντιτάχθηκε στεναρά και διεκδίκησε την επαναφορά των προνομίων που τους είχαν αφαιρεθεί. Πήγε λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη και συναντήθηκε με τον Τούρκο Πρωθυπουργό Φερίτ Πασά. Ο Τούρκος πολιτικός επιχείρησε προφανώς με απειλές να κάμψει τη βούληση του Σάμιου ηγέτη. Η απάντηση του Σοφούλη, «Απειλές δεν έχουν τόπο, ούτε φέρουν αποτελέσματα», οδήγησε σε ρήξη και επέφερε την άμεση απέλασή του από την πόλη. Η υψηλή πύλη αντιλήφθηκε πως τα λόγια του Σοφούλη και οι διακηρύξεις του έκρυβαν τον πόθο των Σαμίων για την απελευθέρωση και την ένωση με την Ελλάδα. Ο Θεμιστοκλής Σοφούλης στις 18 Ιουνίου 1906 παρουσίασε ένα υπόμνημα στους πρεσβευτές των προστάτηδων δυνάμεων στην Κωνσταντινούπολη. Με αυτό, διεκδικούσε την εφαρμογή των προνομίων του οργανικού χάρτη μέχρι την οριστική αποκατάσταση της Σάμμου. Ο λόγος του προκάλεσε τον ενθουσιασμό όσων παρακολουθούσαν τη συνεδρίαση στην αίθουσα της Βουλής. Οι ζητοκραυγές των Σαμίων περιλάβαναν πλέον καθαρά τη λέξη «ένωση». Το όραμα ελευθερίας του Σαμιακού λαού ταυτίζονταν με την ένωση με την Ελλάδα. Τα 80 χρόνια της ηγεμονίας της Σάμμου πέρασαν από το 1834 ως το 1912 με το όραμα όλων των ανθρώπων της ένωσης. Στις 21 Δεκεμβρίου 1907 τοποθετήθηκε ηγεμόνας ο αρχαιολόγος Ανδρέας Κοπάσης. Παρόλο που καταγόταν από την Κρήτη, κατέστησε σαφές ότι θα ασκούσε τα καθήκοντά του προστατεύοντας τα δικαιώματα της υψηλής πύλης. Για τον λόγο αυτό, αρνήθηκε να συγκληθεί η συνέλευση που θα ζητούσε, όπως είχε πληροφορηθεί, την πλήρη αποκατάσταση των προνομίων των Σαμίων. Η κατάσταση οξύνθηκε επικίνδυνα στις 12 Μαΐου 1908, οπότε ο ηγεμόνας, παραβιάζοντας τα προνόμια αυτονομίας του νησιού, προσκάλεσε τμήματα του Οθωμανικού στρατού να αποβιβαστούν στη Σάμμο. Αυτό το πράγμα κατετάραξε τους κατοίκους, οι οποίοι έλαβαν αμέσως τα όπλα και προσπάθησαν να εμποδίσουν την αποβίβαση των τουρκικών στρατευμάτων. Επικεφαλής του κινήματος αυτού ετέθη ο πρόεδρος Θεμιστοκλής Σοφούλης μαζί με άλλους οπαδούς του. Οι Σαμιώτες στην αρχή αντιστάθηκαν και απόθυσαν τους Τούρκους στρατιώτες. Έγιναν συμπλοκές, έγιναν αρκετοί τραυματισμοί. Οι Τούρκοι με τη βοήθεια της φρουράς του ηγεμόνα κατόρθωσαν να φτάσουν στο ηγεμονικό μέγαρο και κλείστηκαν μέσα. Τελικά όμως, οι υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις επικράτησαν και ο Κοπάσης επανέκτησε τον έλεγχο του νησιού. Ο Σοφούλης διέφυγε στην Αθήνα. Το κακουργιοδικείο της Σάμμου
έκρινε ενόχους το Σοφούλη, το Σίδερη, το Χατζηδάκη, τον Γεώργιο Σοφούλη και τους υπολείπους και τους καταδίκασε ερήμην σε θάνατο. Στην Ελλάδα το 1905, η δολοφονία του Πρωθυπουργού Θεόδωρου Δηληγιάννη επιδείνωσε την κατάσταση. Οι επόμενοι Πρωθυπουργοί Δημήτριος Ράλης και Γεώργιος Θεοτόκης δεν κατάφεραν να δώσουν λύσεις στα σοβαρά προβλήματα που μάστιζαν τη χώρα. Εξού και τη 15η Αυγούστου 1909, ο στρατιωτικός σύνδεσμος υπό το συνταγματάρχη Νικόλαο Ζορπά προέβη στο κίνημα στο Γουδί και προσκάλεσε τον Ελευθέριο Βενιζέλο από την Κρήτη στην Ελλάδα. Ο Σοφούλης δεν είχε καλές σχέσεις με την κυβέρνηση του Βενιζέλου, γιατί κατά τις εκλογές του 1910 που κέρδισε ο Βενιζέλος, είχε κατέλθει ως υποψήφιος βουλευτής της Αττικής με αντίπαλο κόμμα. Ο εξόριστος τότε, καταδικασμένος σε θάνατο στη Σάμο και εξόριστος για να γλιτώσει στην Αθήνα, Θεμιστοκλής Σοφούλης με το επιτελείο του, ζήτησε τη βοήθεια του Μακεδονικού Κομιτάτου. Το Μακεδονικό Κομιτάτο είχε ιδρυθεί στην Αθήνα το Μάιο του 1904. Στους κόλπους του είχαν συσπηρωθεί οι παλέμαχοι της Εθνικής Εταιρείας και κυρίως ο δραστήριος κύκλος του Μακεδόνα πολιτικού Στέφανου Δραγούμη. Ψυχή της προσπάθειας ήταν ο Δημήτρης Καλαποθάκης, διευθυντής της εφημερίδας «Εμπρός», η οποία αναδείχθηκε σε δημοσιογραφικό όργανο του Κομιτάτου. Έως την άνοιξη του 1908, οπότε απέβαλε τον ιδιωτικό του χαρακτήρα, το Μακεδονικό Κομιτάτο διεύθυνε τον ένοπλο αγώνα στη Δυτική Μακεδονία, αντιμετωπίζοντας επιτυχώς τις ομάδες κομιτατζίδων που εξανθραπόδιζαν τους ελληνικούς πληθυσμούς. Παρόλο που δεν είναι γνωστό ούτε ποιος το οργάνωσε, ούτε πώς ακριβώς εξυφάνθηκε το σχέδιο της δολοφονίας του ηγεμόνα Κοπάση, η σχέση των αναμειχθέντων Σταύρου Καζατζή Μπαρέτη και Αναστάσιου Σταυρούδη με το Μακεδονικό Κομιτάτο επιτρέπει να εικάσουμε πως επρόκειτο για μία ακόμα από τις εθνικές δράσεις του Κομιτάτου κατά των Οθωμανών και των Ελλήνων συνεργατών τους. Μέρα εκτέλεσης ορίστηκε η 9η Μαρτίου του 1912, που ήταν το Σάββατο του Ακαθίστου Ύμνου, το πρώτο τελευταίο πριν τις γιορτές του Πάσχα, πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ξέρανε ότι το απόγευμα ο Κοπάσης συνήθιζε να κάνει μία βόλτα στην παραλιακή οδό, τη σημερινή λεωφόρο Θεμιστοκλής Σοφούλη της πόλης της Σάμου, και καραδοκούσαν τη στιγμή που θα γύριζε προς το ηγεμονικό μέγαρο. Ο Μπαρέτης βρισκόταν σε ένα καφενείο, το οποίο τότε στεγαζόταν σε ένα κτίριο που σήμερα σώζεται, δίπλα στο κτίριο που σήμερα στεγάζει την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στην παραλιακή λεωφόρο του νησιού. Εκεί ήταν με τον Στυλιανό Μανιάτη, μέλος του Σοφουλικού Κόμματος από τον Παγόνδα, άνθρωπο ο οποίος ήταν από αυτούς που είχε στείλει ο Σοφούλης τους δυο Μακεδονομάχους για να μπορέσουν να οργανωθούν στα σαμιακά ζητήματα. Ο Μπαρέτης μπήκε από τον εσωτερικό, τον εμπορικό δρόμο του νησιού, πέρασε στην παραλία και βγήκε μπροστά στη συνοδεία του ηγεμόνα στο σημείο που σήμερα βρίσκεται ένα από τα νεοκλασικά κτίρια της παραλίας, το οποίο τότε στέγαζε την Τράπεζα Αθηνών. Στο στενό αυτό που σήμερα ονομάζεται οδός Σταύρου Μπαρέτη, εμφανίστηκε μπροστά στον ηγεμόνα ο Μπαρέτης, κρατώντας το δεξί του χέρι το περίστροφο, καλυμμένο μπροστά με το καπέλο του για να μην φαίνεται. Έσκυψε ως δείγμα δήθεν σεβασμού προς τον ηγεμόνα και τον πυροβόλησε στο υπογάστριο, στο σημείο δηλαδή το οποίο δεν κάλυπτε ο αλεξίσφαιρος θώρακας τον οποίον έφερε ο ηγεμόνας. Αμέσως μετά ετράπησε φυγή. Ωστόσο, ο Αλέξανδρος Κατσούλης, ένας εκ των σωματοφυλάκων του ηγεμόνα, πρόλαβε και τον τραυμάτισε τον Μπαρέτη, όπως έτρεχε να γλιτώσει. Και έτσι, ο Μπαρέτης ακολούθησε το σχέδιο Β, το οποίο
προέβλεπε να έρθει εδώ, στο χώρο που βρισκόμαστε, στον ηγεμονικό κήπο, και να κρυφτεί μέσα στις πυκνές φυλλωσιές του κήπου. Διαδόθηκε η αστραπιαία το νέο και κάποιοι άνθρωποι ήρθαν, τον πήραν από τον ηγεμονικό κήπο και τον οδήγησαν στη Μονή της Αγίας Ζώνης. Την επόμενη μέρα, προφανώς από κάποια προδοσία, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο τότε ηγεμονικό νοσοκομείο της Σάμου τραυματισμένος για να ανακριθεί. Έζησε ο Μπαρέτης για να ακούσει ότι πέθανε ο Κοπάσης και ότι απελευθερώθηκε η Σάμος. Και λίγο μετά πέθανε κι αυτός από τις κακουχίες, από τους βασανισμούς και από τα τραύματα τα οποία του είχαν προκαλέσει τόσο κατά την απόπειρα όσο και μετά κατά την κράτησή του. Στις 26 Μαΐου του 1912, ο Σοφούλης, παρόλο που ήταν καταδικασμένος σε θάνατο, αψήφισε τον κίνδυνο και κατέπλευσε στη Σάμου. Ο νέος ηγεμόνας Γρηγόριος Βεγλερής, ενοχληθής, εξέδωσε διάταγμα με το οποίο αμνίστευσε όλους τους καταδικαστέντες πλην του Σοφούλη, ενέργεια που κατέστησε τον Σάμιο πολιτικό ακόμη πιο δημοφιλή. Στις αρχές του 20ου αιώνα, η πολιτική αστάθεια που επικρατούσε σε ολόκληρη την Οθωμανική Αυτοκρατορία λόγω της επικράτησης των Νεοτούρκων, δεν είχε απειλήσει ακόμα την ακεραιότητά της. Το πρώτο κέριο ρήγμα στην καρδιά των εδαφών της Αυτοκρατορίας καταφέρθηκε τον Απρίλιο του 1912 από την Ιταλία, που κατέλαβε τη Λιβύη. Θέλοντας να διασφαλίσει την Κυρηναϊκή, αφού βομβάρδισε τη Σάμου, κατέλαβε τα Δωδεκάνησα, που τότε ανήκαν στην Τουρκία. Η Ικαρία, που είχε απελευθερωθεί μετά από επαναστατικό κίνημα του Ιωάννη Μαλαχίου στις 17 Ιουλίου 1912, χρησιμοποιούνταν ως ορμητήριο από το Σοφούλη. Από εκεί, στις 7 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, ο Σοφούλης, επικεφαλής μικρής ομάδας ενόπλων Κρητών και Ικαριωτών, αποβιβάστηκε στον όρμο του Μαραθώκαμπου και με συνοδεία λαού κατέληξε στο Καρλόβαση. Εκεί τον υποδέχθηκαν οι παλιοί πολιτικοί του αντίπαλοι, Χατζηγιάννης και Βλιάμος, που τάχθηκαν πάραφτα μαζί του. Αφού εξέδωσε προκήρυξη, διεκδικώντας την επαναφορά των προνομίων που είχαν καταργηθεί, ο Σοφούλης εγκατέστησε τη βάση του στους Μυτιλινιούς και όρισε αρχηγό του στρατεύματος τον Γεώργιο Σοφούλη. Στις 9 Σεπτεμβρίου μεταφέρθηκαν στην περιοχή Ζερβού, στη Βρύση Ζερβού, όπου εκεί ήταν το αρχηγείο της Επαναστάσεως. Εν τω μεταξύ, τα τουρκικά αποσπάσματα, προκειμένου να προστατέψουν καλύτερα την πρωτεύουσα, μετακινήθηκαν από τα υψώματα γύρω από το βαθύ στο λόφο του Μπαϊρακτάρη. Στις 10 Σεπτεμβρίου, τα επαναστατικά σώματα κινήθηκαν προς την πρωτεύουσα, οπότε άρχισαν οι συγκρούσεις με τον τουρκικό στρατό. Οι αψιμαχίες συνεχίστηκαν επί δύο ημέρες, την 13η Σεπτεμβρίου, με πρωτοβουλία των κυβερνητών του γαλλικού πολεμικού πλοίου Μπρουίξ και του αγγλικού Μίδια, ο Σοφούλης προσκλήθηκε στο γαλλικό πλοίο. Οι διαβουλεύσεις με τον ηγεμόνα Βεγλερή και τον χιλίαρχο Ρασίχ κατέληξαν σε σύναψη πενθήμερης ανακοχής. Η αποβίβαση των επαναστατών στη Σάμο είχε λάβει χώρα χωρίς τη συγκατάθεση της ελληνικής κυβέρνησης. Επειδή όμως η τουρκική φρουρά της πόλης βομβάρδισε το ελληνικό ατμόπλιο Ρούμελι, η Αθήνα στις 18 Σεπτεμβρίου απέστειλε τελεσίγραφο στην πύλη. Στο τελεσίγραφο αναφερόταν ότι θα στέλνονταν ελληνικό πολεμικό πλοίο στη Σάμο. Κατόπιν τούτου, η πύλη έδωσε εντολή και στις 23 Σεπτεμβρίου οι τουρκικές δυνάμεις εγκατέλειψαν το νησί.
ακολούθησε καθολική ψηφοφορία, που ανέδειξε νέα Γενική Συνέλευση και πρόεδρο το Σοφούλη. Στις 30 Σεπτεμβρίου 1912, η Σερβία, η Βουλγαρία, το Μαυροβούνιο και η Ελλάδα απέστειλαν τελεσίγραφο στο Σουλτάνο, ζητώντας ριζικές μεταρρυθμίσεις υπέρ των χριστιανών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το τελεσίγραφο απορρίφθηκε και στις 4 Οκτωβρίου οι πρέσβεις των Βαλκανικών κρατών αναχώρησαν από την Κωνσταντινούπολη. Στις 26 Οκτωβρίου 1912, μετά από νικηφόρες μάχες κατά των Τούρκων, ο ελληνικός στρατός, με επικεφαλής τον διάδοχο Κωνσταντίνο, απελευθέρωσε τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη, την εποχή εκείνη, πρωταγωνιστούσε στην οικονομική ζωή των Βαλκανίων και ήταν ένα πολυεθνικό μοσαϊκό από Εβραίους, Έλληνες, Μουσουλμάνους και Σλάβους. Το λιμάνι της χρησιμοποιούσαν όλες οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής, επειδή συνέδεε την Ανατολική Μεσόγειο με την Κεντρική Ευρώπη. Εν ολίγης, ήταν η σημαντικότερη πόλη των Βαλκανίων. Εξού και η επιμονή του Πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου να παραδοθεί η πόλη επίσημα στους Έλληνες πριν από την άφιξη των Βουλγάρων που την εποφθαλμιούσαν. Με την παράδοση της Θεσσαλονίκης εγκαταστάθηκε εκεί ο βασιλεύς Γεώργιος ο Πρώτος, υπογραμμίζοντας έτσι τη σημασία που είχε για τους Έλληνες η κατοχή της σημαντικής αυτής πόλης. Ο ελληνικός στρατός συνέχισε την προέλαση στη Δυτική Μακεδονία και απελευθέρωσε την Καστοριά, τη Φλόρινα και στη Βόρεια Ήπειρο την Κοριτσά. Η ευνοϊκή εξέλιξη του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου για την Ελλάδα πρόσφερε στη Σάμο την ευκαιρία για την εκπλήρωση του μακραίωνου οράματος, της ένωσής της με την Ελλάδα. Από τη Μονή της Αγίας Ζώνης, που βρισκόταν το αρχηγείο της Επανάστασης, οι αγωνιστές προσήλθαν στο Βαθύ, όπου ενώθηκαν με πλήθη λαού που συνέρεαν στον Άγιο Σπυρίδωνα για να γιορτάσουν το χαρμόσυνο γεγονός. Ήταν 11 Νοεμβρίου του 1912. Ο Μητροποιήτης Κωνσταντίνος χωροστάτησε στη δοξολογία η οποία έγινε στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος. Ευλόγησε την Ένωση. Συνυπέγραψε με το Θεμιστοκλή Σοφούλη το ψήφισμα. Την ίδια μέρα, ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, σε έκτακτη σύγκληση της Εθνοσυνέλευσης, κήρυξε την ένωση της Σάμου με την Ελλάδα. Πρόεδρος της προσωρινής κυβέρνησης, διορίστηκε ο ίδιος και απέστειλε το ψήφισμα της ένωσης στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Η κυβέρνηση Βενιζέλου εδέχθη μεν το ψήφισμα της ενώσεως της Σάμου με την Ελλάδα που έγινε στις 11 Νοεμβρίου του 1912, αλλά αρνήθηκε να το παραλάβει, διότι ο Βενιζέλος εφοβήτο διπλωματικές περιπλοκές, επειδή η Σάμος ήταν υπό την προστασία των τριών μεγάλων δυνάμεων. Στις 2 Μαρτίου του 1913, κατέπλεψαν στο Βαθύ το θωρικτό Σπέτσε, μαζί με τα αντιτορπιλικά Νίκη και Βέλος.
ο μοίραρχος Γκίνης, ενεργών εξονόματι του βασιλέως των Ελλήνων, κατέλαβε τη Σάμο, επισημοποιώντας με αυτόν τον τρόπο την ένωση με την Ελλάδα. Όμως, η ιστορία δεν είχε ακόμα λήξει. Στις 31 Ιανουαρίου 1914, επιδόθηκε στην ελληνική κυβέρνηση διακίνωση των μεγάλων δυνάμεων, με την οποία διατυπωνόταν η αξίωση, μέσα σε τακτή προθεσμία, να αποχωρήσει ο ελληνικός στρατός από τη Βόρειο Ήπειρο. Σε αντίθετη περίπτωση, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μεταξύ των οποίων και η Σάμος, δεν θα παραχωρούνταν στην Ελλάδα. Η Αθήνα συμμορφώθηκε και απέστειρε τα ελληνικά στρατεύματα από τη Βόρειο Ήπειρο. Τελικά η Σάμος, όπως και τα υπόλοιπα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, εξασφαλίστηκαν οριστικά με την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης το 1923, οπότε η Τουρκία παραιτήθηκε από τα δικαιώματά της επί των νήσων και αναγνώρισε την ελληνική κυριαρχία. Κάτι που δεν ίσχυσε για τις νήσους Ύμβρο και Τένεδο, που παραμένουν μέχρι σήμερα υπό τουρκική κυριαρχία. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι εάν ο Σοφούλης δεν έκανε την επανάσταση αυτή το Σεπτέμβριο του 1912 και όλες τις άλλες ενέργειες οι οποίες ακολούθησαν, θεωρώ βέβαιο ότι η Σάμος θα είχε την τραγική κακοτυχία της Ύμβρου και της Τενέδου. Δηλαδή, δεν θα περιλαμβανόταν στο ελληνικό κράτος. Ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, ως ιστορικό πρόσωπο, είναι ελάχιστα γνωστός εκτός Σάμου. Λίγοι γνωρίζουν το έργο του και τη σταδιοδρομία του, όπως λίγοι γνωρίζουν τη Σάμο και την ιστορία της. Χωρίς γνώση της ιστορίας μας όμως, χωρίς γνώση του παρελθόντος μας, δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον. Οφείλουμε λοιπόν να σεβόμαστε και να τιμούμε την ιστορία της πατρίδας μας και των προγόνων μας, ακόμα και αν διαφωνούμε. Γιατί αλλιώς θα πάψουμε να υπάρχουμε, ίσως όχι ως άτομα, αλλά σίγουρα ως Έλληνες. Και δεν το αξίζουμε. Γι' αυτό και η Σάμος, ως αναπόσπαστο μέρος της Ελλάδας, έχει υποχρέωση να συνεχίσει την πορεία της μέσα στο χρόνο, προβάλλοντας τις φυσικές της ομορφιές. Εκθέτοντας τους πολιτιστικούς θησαυρούς της. Και αναδεικνύοντας τους ατίθασους κατοίκους της, από τους οποίους ίσως ξεχωρίσει ένας νέος πολυκράτης, ένας νέος λογοθέτης Λυκούργος, ένας νέος Θεμιστοκλής Σοφούλης. Και η Ελλάδα να γνωρίσει ξανά ημέρες δόξας.